Τι όμορφο παιδά του Σατανά. Είναι από τα καλύτερα. Χρόνια πολλά φίλοι της αναλογικής διασκέδασης. Χαίρομαι που περάσατε πάλι από το κανάλι Fantasy Gate να παρακολουθήσετε μια νέα παρουσίαση. Ίσως είναι κάποιοι που με βλέπουν πρώτη φορά και χαίρομαι γι' αυτό. Στο κανάλι Fantasy Gate θα βλέπετε παρουσιάσεις επιτραπέζων παιχνιδιών τόσο νέων όσο και παλαιών επιτραπέζιων για να μην ξεχνιόμαστε. Επίσης γίνεται και μια κουβέντα. Δίνουμε την προσωπική μας γνώμη όσον αφορά το παιχνίδι το οποίο παρουσιάζουμε. Σήμερα θα δούμε ένα παιχνίδι από την αγαπημένη μου τσέχικη εταιρεία CGA και μιλάμε τώρα όπως βλέπετε δίπλα μου για το Sanctum. Το Sanctum είναι ένα Diablo επάνω στο τραπέζι. Όποιος έχει παίξει Diablo, που πιστεύω ότι όλοι μας το έχουμε κάνει, από το Diablo 1 μέχρι το Diablo που έχουμε φτάσει τώρα δεν γνωρίζω, προσπαθούν λοιπόν μια ομάδα ηρών να δυναμώσει, να βρει θρυλικά αντικείμενα και όπλα έτσι ώστε να μπορέσει να καταστρέψει τον μεγάλο κακό, έναν δαίμονα που βρίσκεται στο τέλος όλης αυτής της περιπέτειας. Αυτό το πράγμα θα ζήσουμε στο παιχνίδι Sanctum πάνω στο τραπέζι μας. Θα οδεύσουμε τους ήρωές μας μέσα σε μια περιπέτεια σε όλο τον κόσμο και στο τέλος θα βρεθούμε μπροστά από τα τείχη της καταραμένης πόλης Sanctum, εξού και το όνομα, που μέσα σε αυτήν έχει κατοικήσει ένας μεγάλος δαίμονας και τον ξορκίζουμε να βγει έξω για να τον πολεμήσουμε, προσπαθώντας βέβαια να τον κερδίσουμε, να τον σκοτώσουμε και έτσι να κερδίσουμε εμείς το παιχνίδι. Ακούγεται συνεργατικό, δεν είναι όμως ακριβώς συνεργατικό. Όλοι μαζί προσπαθούμε να φτάσουμε στον τελικό κακό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να κουβεντιάσουμε τα ποια αντικείμενα θα πάρει ένας ή άλλος. Ό,τι θέλει ο καθένας μπορεί να κάνει. Γιατί στο τέλος, ο ένας παίκτης μπορεί να είναι πολύ πιο θρυλικός από τον άλλον. Αυτό που αναζητούμε είναι να μείνουμε αθάνατοι στην ιστορία του Sanctum, έτσι. Άρα λοιπόν θα φτάσουμε μεν όλοι στον κακό, όλοι μαζί θα τον κερδίσουμε, αλλά με το μηχανισμό που θα δείτε στη συνέχεια, θα είναι ένας ο παίκτης ο οποίος θα είναι πιο θρυλικός από τους άλλους. Όπως βλέπετε έχω στήσει αυτή τη στιγμή το τραπέζι, όχι ακριβώς για 4 άτομα όπως βλέπετε τις μινιατούρες, πάνω στις οποίες θα αναφερθώ και λίγο. Όπως έχετε δει και στο unboxing, δείχνω ξανά στην κάμερα, οι μινιατούρες είναι φανταστικές, έχουν μεγάλη λεπτομέρεια, είναι αρκετά μεγάλες και έχουμε έναν τοξότη, έχουμε τον βάρβαρο. Εδώ το κρέας που λέμε, που πάει μπροστά και τρώει τις φάπες, ο τοξότης που κάθεται πιο πίσω, ένας μάγος. Δεν έχουμε healer, δεν μπορείτε να χιλάρετε σε αυτό το παιχνίδι. Αν φάτε λοιπόν ζημιά, θα πρέπει αυτή να την κουβαλήσετε μέχρι τέλος. Δεν μπορείτε να γιατρευτείτε. Είναι σημαντικό. Κάποιοι το έχουν δει το παιχνίδι στη μεγάλη έκθεση στην πόλη του Essen της Γερμανίας και τους φάνηκε παράξενο για την εταιρεία, όχι τόσο καλό ποιοτικά. Υπήρχε μια beta version με την οποία πήγαν στην έκθεση και τα ταμπλό των παικτών δεν ήταν ακριβώς αυτά τα οποία στη συνέχεια κυκλοφόρησαν, τα οποία είναι όπως τα γνωρίζουμε από αυτή την εταιρεία, χοντρό χαρτόνι. Δείτε ένα ταμπλό για παίκτη, τεράστιο, πανέμορφη εικονογράφηση, πολύ ωραία έτσι όπως τα γνωρίζουμε από αυτή την εταιρεία. Το μοναδικό που είναι λεπτό είναι αυτή η σύνοψη και καλά κάνει, δεν χρειάζεται να είναι κάτι καλύτερο. Τα γράφει όλα όμορφα και εικονογραφημένα και λεκτικά τα ability, οι ιδιότητες του κάθε παίκτη, για τον κάθε χαρακτήρα, πώς λειτουργούν. Μπορούμε να τις έχουμε στα πρώτα παιχνίδια δίπλα μας, να τα συμβουλευόμαστε και μετέπειτα τα αφήνουμε. Το κεντρικό ταμπλό λοιπόν το στείλουμε, διαλέγει ο κάθε παίκτης ποιον χαρακτήρα θέλει να δοκιμάσει. Κάθε χαρακτήρας είναι μοναδικός, είναι εντελώς ασύμμετροι. Θα τους δοκιμάσετε όλους και θα δείτε ποιος ταιριάζει περισσότερο στο στυλ παιχνιδιού σας. Ξεκινώντας φτάνουμε εδώ στο λιμάνι, βλέπετε το καράβι έφτασε και κατεβαίνουν οι ήρωές μας. Ρίχνουμε ένα ζαράκι για το ποιος θα ξεκινήσει πρώτος, ανάλογα πόσοι παίκτες θα παίξουν. Έχει ένα μηχανισμό με τον οποίο ξεκινά για να χαλάσει λίγο αυτή την τύχη, το ποιος παίζει πρώτος και θα έχει την ευκαιρία του πρώτου αίματος και να διαλέξει σαφώς και πρώτα αντικείμενα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η μικρή τράπουλα με αυτές εδώ τις καρτούλες. Έχει κάποιες ιδιότητες επάνω και τις ανακατεύουμε και μοιράζουμε. Ο δεύτερος ο παίκτης θα πάρει 2 συν ένα κρυσταλάκι, ο τρίτος παίκτης στη συνέχεια θα πάρει 3 και έτσι θα αναβαθμιστεί από την αρχή ο παίκτης ο οποίος παίζει τελευταίος σε σχέση με αυτό που παίζει στην αρχή.
Στείνουμε το ταμπλό μας, έχουμε τον ήρωα και έχει κάποιες θέσεις καρτών. Σε αυτές τις θέσεις θα τοποθετήσουμε τα όπλα τα οποία θα, στη συνέχεια θα βρούμε σε όλη αυτή την περιπέτειά μας και με τα οποία θα κάνουμε πιο ισχυρό τον χαρακτήρα μας. Επάνω έχουμε δύο σφαίρες επιρροής, τα γνωστά μπλε-κόκκινο. Εδώ δεν το λέει το μπλε μάνα, αλλά ουσιαστικά είναι το μαγικό μάνα με το οποίο μπορούμε να κάνουμε ξόρκια ή να ενεργοποιήσουμε μαγικές ικανότητες. Και δεξιά το λέει στάμινα, δεν έχουμε ακριβώς heal σε αυτή τη σφαίρα, απλά όπως το λέει και όλα στάμινα μπορούμε να ενεργοποιήσουμε κάποιες ιδιότητες οι οποίες χρειάζονται κόκκινα κρυσταλάκια. Η ζωή μας είναι αυτός εδώ ο δείκτης με την καρδούλα, έχουμε 10 πόντους ζωής, όταν φτάσουμε στο 0 πεθάναμε. Εδώ είναι τα skill. Όπως βλέπετε στην αρχή είμαστε νουμπάδες, δεν γνωρίζουμε τίποτα από τα skill τα οποία στη συνέχεια θα ανακαλύψουμε και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Τα skill λοιπόν τα οποία θα μπουν σε αυτήν εδώ τη στήλη βρίσκονται στην δεξιά πλευρά από το ταμπλό, κρυμμένα, τα οποία πρέπει να τα αποκτήσουμε. Λοιπόν, αυτά τα κρυσταλάκια τα οποία είναι ακριλικά και πανέμορφα, προσοχή προς τα μικρά παιδιά να μην τα καταπιούν, φαίνονται σαν καραμελίτσες, πάρα πολύ προσοχή. Αυτά λοιπόν προσπαθούμε να δουλέψουμε έτσι ώστε να ξεφορτώσουμε τους ακριλικούς δείκτες που έχουν. Ξεφορτώνοντάς τα θα βρεθούν εδώ στην αποθήκη μας και με αυτούς εδώ τους κρυστάλλους θα μπορέσουμε να φορέσουμε, ουσιαστικά κάνουμε enchant τα όπλα μας, τα ενεργοποιούμε με θρυλικούς και μαγικούς ρούνους που συμβολίζονται με αυτά τα κρυσταλάκια και έτσι μπορούμε μετά να τα φορτώσουμε και αποκτάνε και τη δύναμή τους. Για να αποκτήσουμε λοιπόν τα κρυσταλάκια θα πρέπει να δουλέψουμε σε αυτή την πλευρά το ταμπλό, να τα ξεφορτώνουμε σιγά σιγά, θα δούμε στη συνέχεια πώς. Όταν απελευθερωθεί από κρυσταλάκια μία καρτούλα, τότε μπορούμε να την πάρουμε και να την χρησιμοποιήσουμε. Τη γυρνάμε ανάποδα, βλέπουμε πού ταιριάζει, εδώ είναι και θα έχω την ιδιότητα του sharpshooter. Πάρα πολύ ωραία ιδιότητα, όποιος παίξει τον τοξότη να την πάρει, να προσπαθήσει να τη δουλέψει δηλαδή. Επίσης έχουμε ζάρια, πώς θα μπορούσε να ήταν αλλιώς ένα παιχνίδι θεματικό να μην έχει ζάρια και έχει και πολλά ζάρια, βλέπετε εδώ έχει άλλα. Για κάθε παίκτη έχει ζάρια, στο τέλος θα καταδύσεις να έχεις 6 ζάρια και να ρίχνεις. Μία λεπτομέρεια, υπάρχουν ζάρια με χρυσούς δείκτες, δεν πιστεύω να φέρετε στην κάμερα τώρα, και κάποια ζάρια τα οποία έχουν ασημή χρώμα, τους δείκτες, τους πόντους. Αυτά τα ζαράκια, τα ασημή, μπαίνουν εδώ σε αυτό το σημείο που έχω τοποθετήσει το δικό μου. Υπάρχουν ακριβώς 4 για τους 4 παίκτες που μπορεί μέγιστα να πάρουν μέρος σε αυτό το παιχνίδι. Ένα κρυσταλάκι unique, το οποίο συμβολίζεται με το λευκό. Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κόκκινο και για πράσινο και για μπλε, όπως βλέπουμε πιο κάτω. Και το οποίο θα το πάρουμε στη συνέχεια. Συγγνώμη. Σε αυτό το μικρό το ταμπλό έχουμε κάποια rewards, τα οποία θα τα πάρουμε στη συνέχεια, κάποια βραβεία δηλαδή, τα οποία θα πάρουμε εφόσον επάνω ολοκληρώσουμε τις απαιτήσεις τις οποίες ζητούν. Εδώ μπαίνουν και άλλα ζάρια, θα τα βάλουμε και αυτά εδώ. Είναι κάποιοι άγγελοι όπως αυτόν τώρα που έβαλα τα ζάρια επάνω ή και αυτός που θα συναντήσουμε στο δρόμο μας, οι οποίοι μας βοηθούν με περισσότερα ζάρια. Το ζάρι λοιπόν είναι το κύριο στοιχείο του παιχνιδιού, όσο περισσότερα ζάρια τόσο περισσότερες πιθανότητες και άρα λοιπόν μεγαλύτερες επιτυχίες. Ας πούμε ότι παίζει πρώτος κάποιος και θα έχει αυτό. Θα μπορεί μάλλον να ανεβάσει το κόκκινο κρυσταλάκι από το level 2 μία θέση πιο πάνω. Το κόκκινο κρυσταλάκι level 2 είναι εδώ, να το, αυτό το ανεβάζω πάνω. Θα μπορούσα να ανεβάσω και ένα unique άμα ήθελα. Γιατί το unique όπως είπαμε κάνει για κάθε χρώμα. Ανέβηκε πάνω. Έτσι λοιπόν ξεφόρτωσα αυτή την καρτούλα. Ο επόμενος παίκτης θα κάνει αυτές τις ιδιότητες. Παίρνει βέβαια ο επόμενος παίκτης και ένα potion, τα οποία μπαίνουν εδώ κάτω. Υπάρχουν κόκκινα και μπλε και θα μας βοηθήσουν στη συνέχεια για να έχουμε πρόσβαση σε αυτούς τους μπλε και κόκκινους κρύσταλλους, τους στρόγγυλους κρύσταλλους. Από τη στιγμή που ξεκινήσαμε, κάναμε τα ability τα αρχικά, είδαμε ποιος παίζει πρώτος, ενεργοποιήσαμε τις θέσεις μας, είμαστε έτοιμοι λοιπόν να εισέρθουμε στο παιχνίδι. Η σύνοψη λοιπόν εδώ την έχουμε από αυτή την πλευρά, όπου μας δείχνει τι μπορούμε να κάνουμε. Στη σειρά μας θα κάνουμε μία από αυτές τις τρεις κινήσεις. Ή θα κάνουμε move, ή θα κάνουμε fight, ή θα κάνουμε rest. Εάν αποφασίσουμε να κάνουμε move, το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτε άλλο στην αρχή του παιχνιδιού, τότε θα πάμε μία θέση μπροστά, παίζω τον τοξότη, θα έρθω εδώ. Κάθε τέτοια θέση πάνω στο ταμπλό, από κάτω έχει ένα πινακάκι που μας λέει τι γίνεται όταν φτάσεις εκεί. Εδώ γίνεται κάτι πάρα πολύ μεγάλο και σπουδαίο. Θα βγουν τερατάκια. Τα τερατάκια
χωρίζονται. Εδώ τέμα πάνω σε μία βούλα, σε δύο και σε τρεις τα πιο δυνατά. Δηλαδή τα μικρά, τα μεσαία και τα μεγάλα τέρατα. Όσο εισερχόμαστε και φτάνουμε προς την πόλη Sanctum, τόσο πιο δυνατά θα γίνονται και τα τερατάκια. Η πρώτη θέση λέει 5 επί 2 μικρά. Άρα θα βγάλουμε 5 ζευγάρια μικρών τεράτων. Κάντε καλό ανακάτεμα στις κάρτες για να σας βγαίνουν διάφορα χρώματα. Είναι σημαντικό. Πόσα έβγαλα, ναι. Βγήκαν λοιπόν τα πρώτα τέρατα. Να κάνουμε και μια ανάλυση των καρτών των τεράτων. Εφόσον λοιπόν πήγα στην θέση για να κάνω move, έκανα reveal τα δαιμονάκια, μετά θα πρέπει να κάνω take demos. Παίρνω, διαλέγω τους αντιπάλους μου ουσιαστικά. Οι καρτούλες των τεράτων χωρίζονται σε μπλε, σε πράσινες και σε κόκκινες. Έχουν τα ίδια χρώματα όπως και τα κρίσταλα με τα οποία θα ξεκλειδώσω τα skill. Ο αριθμός που λένε πάνω, όταν τα σκοτώσω, δηλαδή το ένα κόκκινο που βλέπουμε σε αυτό το τέρας, σημαίνει ότι θα μπορέσω ένα κρυσταλάκι κόκκινο να το ανεβάσω μια θέση προς τα πάνω και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, να προσπαθήσω να ξεκλειδώσω τα skill μου για να μπορώ να τα χρησιμοποιώ. Άρα σκοτώνοντας τέρατα, κάνω level up ουσιαστικά, το οποίο το λύσανε με αυτόν τον τρόπο. Ξεφορτώνεις τα κρυσταλάκια, τα χρησιμοποιείς για να φορτώσεις τα όπλα σου στη συνέχεια, θα το δούμε, και τα skill μπορείς να τα ενεργοποιήσεις από εκεί και πέρα στη συνέχεια του παιχνιδιού. Ας πούμε ότι έχω διαλέξει αυτά τα δύο τερατάκια, το μπλε και το κόκκινο, τα βάζω εδώ μπροστά μου. Για να μπορέσω να τα νικήσω αυτά τα τέρατα, βλέπετε από κάτω έχουν δύο αριθμούς στα ζάρια, θα πρέπει να φέρω ακριβώς αυτόν τον αριθμό τον οποίο αναγράφει το τέρας. Δεν μπορώ να το κάνω όμως από τη στιγμή που κάνω move. Move κάνω μόνο μέχρι εδώ. Take demons, και αν έχω φτάσει τέρμα πάνω στο treasure, τότε ενεργοποιείται κάτι ακόμα, θα το δούμε όμως μετέπειτα. Αυτή ήταν η κίνησή μου. Ο επόμενος παίκτης που θα κάνει move πρέπει να πάει μπροστά από τον πρώτο παίκτη. Τέρμα πίσω να είδανε, δεν πάει βήμα-βήμα, αλλά πάει μπροστά από τον πρώτο παίκτη. Είναι αρκετά σύντομο λοιπόν το παιχνίδι, βλέπετε. Θα περπατήσουμε πάρα πολύ με 4 άτομα, θα περπατήσετε 4 τέτοια ταμπλό που βλέπετε μπροστά μου. Και στο τέλος θα πάμε στο τελικό ταμπλό που είναι ο μεγάλος κακός δαίμονας. Ο επόμενος παίκτης θα πάει εδώ, ο επόμενος παίκτης θα πάει εδώ και ούτω καθεξής. Όταν ξανάρθει η σειρά μου, για παράδειγμα, θα ήθελα να κάνω fight. Τι γίνεται με το fight? Fight μπορώ να χρησιμοποιήσω potions. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή τη στιγμή. Στη συνέχεια ρολάρω τα ζαράκια μου. Πρέπει να φέρω ένα 5 και έναν άσο. Για να δούμε τι θα καταφέρω. Έριξα τα ζαράκια μου, έφερα αυτή τη ζαριά. 2 τεσσάρια και ένα εξάρι. Τίποτα από αυτά που ζητώ. Έχω όμως εδώ abilities. Ο δικός μου χαρακτήρας, ενεργοποιώντας το αριστερό του χέρι, μπορώ να κάνω συμπλήν ένα μια ζαριά. Και ενεργοποιώντας το δεξί όπλο, το δεξί χέρι, μπορώ να κάνω συμπλήν 2 σε μια ζαριά. Για να ενεργοποιήσω ένα από αυτά τα δύο, θα πρέπει να πάρω ένα μπλε κρύσταλλο, γιατί είναι μπλε το χρωματάκι της σφαίρας, να το ακουμπήσω εκεί πάνω και να την ενεργοποιήσω. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορώ, για παράδειγμα, το 6 συμπλήν 1, βλέπετε, να το κάνω 5. Άρα το σκότωσα αυτό. Με συμπλήν 2 το 4 άσως δεν γίνεται. Άρα λοιπόν εδώ δεν μπορώ να σκοτώσω το επόμενο τερατάκι. Εφόσον κάναμε το attack, κάναμε modify και τα λοιπά, επιτίθονται τα τέρατα τα οποία δεν σκοτώσαμε. Αυτό λοιπόν θα μου κάνει έναν πόντο ζημιά. Για ποιο λόγο? Γιατί έχει εδώ κάτω αυτή την σταγόνα αίματος που είναι μόνο μία. Αυτό μπορώ εγώ είτε να το φάω, να κατέβω δηλαδή στη ζωή έναν πόντο, ή να τον μπλοκάρω. Τον μπλοκάρω με αυτά εδώ τα σημεία που έχουν τις ασπίδες. Θα πάρω λοιπόν ένα κόκκινο κρίσταλο, θα τον βάλω εδώ πάνω στο κράνος, και με αυτόν τον τρόπο το ένα damage, το κάνω absorb, δεν μπορεί να με χτυπήσει το τερατάκι. Κάθε χαρακτήρας έχει όμως και ακόμα μια ιδιότητα που είναι αυτή εδώ. Αυτή τη χρησιμοποιείς μία φορά και σου λέει κάν το ζάρι ό,τι θέλεις. Ενεργοποιώντας αυτή λοιπόν την ιδιότητα, θα μπορούσα όποια ζαριά ήθελα να την κάνω σε ό,τι θέλω και έτσι να σκοτώσω και το άλλο τέρας. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα μου επιτυχθόταν. Εάν τα σκοτώσω τα τέρατα, τα γυρνάω από την άλλη μεριά, βλέπετε το λύσανε πάρα πολύ όμορφα. Το όπλο το οποίο κρύβει λοιπόν το κάθε τέρας βρίσκεται από την πίσω μεριά της καρτούλας. Έχει το όπλο, απεικονίζει με εικόνα το που μπαίνει, όπως είναι οι εικονίτσες που βλέπουμε πάνω στο ταμπλό μας, και κάτω δείχνει τις ιδιότητες που έχει. Η πανοπλία λοιπόν έχει την ιδιότητα να αποκρούει πολλούς πόντους ζημιάς. Η ρόμπα μπορεί να αποκρούσει πόντους ζημιάς, αλλά μπορεί να με βοηθήσει και στη ζαριά. Κάνεις, όπως γράφει αυτή, ένα ζαράκι, οποιοδήποτε θέλεις, το κάνεις 3. Για να μπορέσω να χρησιμοποιήσω, όμως τα βάζω εδώ στην αποθήκη μου, είναι ο μαγικός σάκος που γνωρίζεις στα RPG παιχνίδια που χωράει τα πάντα. Έτσι λοιπόν είναι και αυτή η θέση εδώ.
Για, δεν μπορώ όμως να πάρω τώρα τη ρόμπα να τη βάλω κάτω. Πρώτον, γιατί δεν μου δίνει την ευκαιρία η κίνηση fight που έκανα. Και δεύτερον, γιατί δεν έχω μπλε κρυστάλλους για να την ενεργοποιήσω. Για να μπει αυτή εδώ, θα πρέπει να τοποθετήσω και ένα μπλε κρύσταλλο επάνω. Δεν έχω ούτε μπλε κρύσταλλο, αλλά ούτε την ευκαιρία από την κίνηση που έκανα. Στο τέλος της μάχης, βλέπω αν έχω κάνει κάποια από αυτές τις ιδιότητες, αν λοιπόν τηρώ τις προϋποθέσεις, για να πάρω και ένα βραβείο. Δεν έχω τίποτα από όλα αυτά, άρα τέλειωσε η κίνησή μου και παίζουν οι υπόλοιποι παίκτες. Ας πούμε ότι ήμασταν έτσι, και είχα και αυτό εδώ το ability, το οποίο μπαίνει εδώ κάτω, πάρα πολύ ωραίο ability αυτό, το source, μου κάνει οποιαδήποτε τέτοια κρυσταλάκια, μου τα μετατρέπει σε τέτοια. Μπορώ να τα χρησιμοποιήσω λοιπόν σαν στρόγγυλα τα τετράγωνα κρύσταλα. Βέβαια εδώ σκότωσα και το πρώτο τέρας, θα είχα πάρει τουλάχιστον αυτό εδώ το άχρωμο και ακόμα ένα ζαράκι επιπλέον το οποίο θα με βοηθήσει. Ας πούμε ότι στην επόμενη κίνησή μου θέλω να κάνω rest. Rest δεν κινούμε, δεν διαλέγω τέρατα, δεν κάνω επιθέσεις, ούτε θα μου επιτεθόταν τα τέρατα τα οποία είχα διαλέξει. Τα έχω πάρει με άγκρο, αλλά δεν μου επιτίθονται. Κάνω restore. Restore λοιπόν, ό,τι έχω χρησιμοποιήσει φεύγει από τη θέση εκτός από αυτή το ability εδώ πάνω που είπαμε, το οποίο γυρνάει μόνο όταν φάω ζημιά. Στη συνέχεια μπορώ να κάνω equip items. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η ρόμπα και θέλω να τη φορέσω. Τη βάζω εδώ κάτω και την ενεργοποιώ με έναν μπλε κρύσταλλο. Θα μπορούσε να ήταν και ένας λευκός κρύσταλλος, γιατί είναι τον Μπαλαντέρ. Τώρα λοιπόν έχω γίνει πιο δυνατό στην άμυνα και έχω και μια επιπλέον ιδιότητα για μια καλύτερη ζαριά. Μπορώ να αγοράσω potions, κάθε τερατάκι, όπλο, το οποίο δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω, μπορώ να το πουλήσω και το μοναδικό που παίρνω είναι potions. Αν θέλω να χρησιμοποιήσω πριν από το fight, όπως βλέπετε εδώ, potions, τα δίνω πίσω και ουσιαστικά φεύγουν, κάνω restore μία θέση ενός στρόγγυλου κρυστάλλου. Στο τέλος από το rest βλέπω αν μπορώ να ενεργοποιήσω ένα βραβείο από αυτά για να τα πάρω. Τι έχουν αυτές οι ασπιδούλες από πίσω? Έχουν ιδιότητες τις οποίες θα τις χρησιμοποιήσουμε μόνο στην τελική μάχη με τον μεγάλο δαίμονα. Όταν ένας παίκτης με το move του φτάσει στο τέλος ενός χάρτη, τότε ενεργοποιείται το σεντούκι. Όλα τα τέρατα που υπάρχουν επάνω στο ταμπλό γυρίζουν. Κάθε θέση την οποία περπατάμε, βγαίνουν και τερατάκια, έτσι τα βλέπετε από κάτω από τις θέσεις. Θα βγουν ένα ζευγάρι, εδώ θα βγουν μεσαία τερατάκια και ό,τι λοιπόν υπάρχει πάνω σε αυτό το ταμπλό γυρνάει και κάθε παίκτης, ξεκινώντας από τον πρώτο, μπορεί να λουτάρει ένα όπλο της αρεσκίας του, είτε να το χρησιμοποιήσει είτε να το πουλήσει στη συνέχεια για να πάρει μαγικά φίλτρα. Έχουν φύγει λοιπόν από τον πρώτο χάρτη, οι ήρωές μας έχουν βαδίσει προς την ενδοχώρα, φεύγει από πίσω ο χάρτης αυτός κατεβαίνει κάτω και γυρνάμε τον επόμενο χάρτη και τον τοποθετούμε εδώ πάνω για να συνεχίσουμε την περιπέτειά μας. Αν ήταν δύο παίκτες θα έβγαινε απευθείας αυτός εδώ ο χάρτης, έχει εδώ κάτω και τις εικόνες με το κεφάλια ηρώων ανάλογα των παικτών που παίζουν και όταν περάσουμε και από εδώ μετά να το δούμε και αυτό, πάμε εδώ, σε αυτό το σημείο είμαστε μπροστά από την πόλη Sanctum, μπροστά από τα ατύχη Sanctum. Εδώ έχει σημασία, ο πρώτος παίκτης που θα μπει, θα καθίσει στη γέφυρα μπροστά από τα ατύχη, ενεργοποιεί αμέσως και αυτή την ιδιότητα, όπου θα έχουν 5 ζευγάρια μεγάλου και μεσαίου τέρατος. Λοιπόν, άρα θα είναι τα ζευγάρια τέτοια. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα μεγάλα τέρατα, όσο μεγαλώνουν τα τέρατα, τόσο περισσότερα ζάρια χρειάζονται για να τα καταστρέψουμε. Γίνονται πολύ πιο δύσκολα λοιπόν προς την καταστροφή τους. Δεν ενεργοποιείται η ιδιότητα με τους υπόλοιπους που θα εισέρχουν. Μόνο ο πρώτος τα ενεργοποιεί. Αυτά τα τέρατα από εδώ και πέρα θα πρέπει να τα σκοτώσουμε. Όταν τα σκοτώσουμε και αυτά τα 5 ζευγάρια τεράτων, τότε έρχεται ο μεγάλος δαίμονας. Κάνει την παρουσία του με έναν δαιμονικό βρυχισμό, τρέμει η γης κάτω από τα πόδια μας και το πρώτο που κάνει με την παρουσία του είναι να μας καταραστεί. Ρίχνει λοιπόν την πρώτη κατάρα
Και παίρνουμε δύο τέτοιες κάρτες, τις γυρνάμε. Αυτές είναι. Ναι, δύο τέτοιες κάρτες με τη φατσούλα του επάνω, τη γλυκύτατη. Τα γυρνάμε. Και επεξεργαζόμαστε το κείμενό του. Λοιπόν, τι λέει εδώ. Θα φας δύο επιπλέον ζημιές στην επόμενη σου μάχη ή χάσε τώρα μια ζωή για να μην ενεργοποιηθεί το κείμενο. Ό,τι νομίζω ο καθένας κάνει. Rain of fire, το επόμενο. Θα ένα κόκκινο σημείο θα το τοποθετήσεις τώρα με έναν κρύσταλλο και δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Μετά από αυτές τις κατάρες ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κακό. Και όλο το παιχνίδι θα παιχτεί τώρα, δηλαδή όλο μας το ταξίδι. Να τους βάζουμε αυτό το ταμπλό για να τον βλέπουμε κιόλας. Όλο μας το παιχνίδι έχει σημασία για να του μπανιάσουμε, να γίνουμε δυνατοί, να πάρουμε δυνατά όπλα, να φτάσουμε τουλάχιστον level 3 όπλα τα οποία μας τα δίνουν τα δυνατά τέρατα. Θα τα χρειαστούμε όλα αυτά για να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο κακό. Αν φτάσουμε νουμπάδες επάνω, αν τρέξουμε δηλαδή, ρασάρουμε όλο το χάρτη, θα φτάσουμε πολύ αδύναμοι και δεν θα αντέξουμε. Η όλη διαδικασία της περιπέτειας που οδεύσαμε είναι αρκετά εύκολη, θα δείτε. Δηλαδή εύκολα σκοτώνονται τα τέρατα. Σημασία λοιπόν έχει μόνο η συλλογή των καλών αντικειμένων. Και λόγω της κάρτες που είναι πάρα πολλές, είναι και πάρα πολλά τα όπλα τα οποία βρίσκεις μέσα. Αυτό βοηθάει στο replayability να ξαναπαίξεις το παιχνίδι και να το ευχαριστηθείς. Όταν λοιπόν έχουμε φτάσει εδώ στον κακούλι και τον έχουμε αντιμέτωπο, παίρνουμε τις δύο στίβες αυτές, τις δύο στίβες με κάρτες από τον κακό και μοιράζουμε σε κάθε παίκτη 5 με τη φατσούλα και 4 με τα χεράκια. Okay. Εφόσον το κάνουμε αυτό, κάνουμε και χώρο εδώ πάνω, τις βάζουμε όλα τα όπλα τα οποία έχουμε στην αποθήκη μας, δεν έχουν τίποτα, καμία σημασία, οτιδήποτε δεν ξεκλειδώσαμε από εδώ από abilities πλέον δεν μπορούμε να το ξεκλειδώσουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν μόνοι μας, εμείς και τα όπλα τα οποία μπορέσαμε να λουτάρουμε μέχρι αυτή τη στιγμή που φτάσαμε στο μεγάλο κακό. Τοποθετούμε τις καρτούλες εδώ πάνω με αυτόν τον τρόπο. Μία φατσούλα, ένα χεράκι. Και ξεκινάει το πανηγύρι. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον 6 ζάρια για να μπορέσετε να αντέξετε. Τα οποία 6 ζάρια, ένα έρχεται από εδώ, το άλλο μας το δίνουν οι αγγέλοι και το τελευταίο μας το δίνει αυτή εδώ πέρα η θέση όταν φτάσουμε στο μεγάλο κακό. Ρίχνουμε τα ζαράκια και αρχινάμε τώρα να αντιμετωπίζουμε μία-μία αυτές τις κάρτες. Τι λέει αυτή η κάρτα, θέλω ένα 4 και ένα 2. Ρίχνω τη ζαριά μου, έχω πάρει ένα διάρι, δεν έχω πάρει ένα 4, αλλά θα πρέπει να χρησιμοποιήσω μία ιδιότητα να αλλάξω το ζαράκι από 5 να το κάνω 4. Την έχω κερδίσει αυτή τη μάχη και πάμε στη συνέχεια στην επόμενη κάρτα. Ανοίγει αυτή η καρτούλα, αυτές οι καρτούλες έχουν και μία ένα ability το οποίο σου λέει χάλασε ένα ability space, άρα λοιπόν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω από εδώ και στο εξής ένα ability space. Σε αυτό το σημείο δεν μπορείτε να κάνετε rest, τέλος rest δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο fight, ούτε move ούτε τίποτα, μόνο fight. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να έχετε πολλές θέσεις και πολλά στρόγγυλα κρυσταλάκια για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τις θέσεις άμυνας, τις θέσεις που αλλάζουν ζάρια και να έχετε και potions για να μπορείτε να ξεφορτώνετε αυτά τα κρύσταλα για να ξαναχρησιμοποιήσετε τη θέση ενεργοποίησής του. Αν δεν θέλεις να γίνει αυτό θα χάσεις έναν πόντο ζημιάς και βλέπεις τώρα τα επόμενα τα ζάρια που έχεις ρίξει που ταιριάζουν, ταιριάζει ένα εδώ, άρα θα μπορώ να ξαναχρησιμοποιήσω μια θέση για να αλλάξω την άλλη τη ζαριά. Και πάμε στο επόμενο. Βλέπω λοιπόν ότι κάποια στιγμή μένω από ζάρια. Αν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τα ζάρια που έχω, τη ζαριά που έχω φέρει ή δεν έχω άλλα ζάρια, εάν έχω χρησιμοποιώ μέχρι εκεί που έχω φτάσει, τα damage που είναι φανερά από τις κάρτες που είναι ανοιχτές, που αυτή τη στιγμή είναι 2, 4, 6, 8, τα τρώω σε ζημιά. Εδώ λοιπόν αν δεν έχετε πάρει καλές πανοπλίες να τις ενεργοποιήσετε, οι move θέσεις να πούμε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε από κόκκινα είτε από μπλε κρυσταλάκια, τότε λοιπόν με ένα hit θα κατέβεις εδώ αν δεν είχα καλή άμυνα.
8 damage πρέπει αυτή τη στιγμή να τα αποθήσουμε. Ενεργοποιούμε θέσεις, προσπαθούμε να αποφύγουμε όσο περισσότερες ζημιές γίνεται. Αν περισσέψουν, θα πρέπει εκείνες τις περισσευόμενες να τις, να τις φάμε. Παίρνουμε στη συνέχεια λοιπόν τα ζαράκια. Εδώ που μπόρεσα ένα ζάρι να το αποθήσω, θα βάλω ένα τέτοιο μαύρο κρυσταλάκι, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε αυτά τα μεγαλύτερα τέρατα. Εάν δεν φέρω τη σωστή ζαριά, αλλά μόνο ξέρω εγώ ένα ζάρι έχω μπορέσει να ενεργοποιήσω, άρα στην επόμενη φορά που θα κάνω μαζί του μάχη θα χρειαστώ μόνο τα άλλα δύο, τα οποία είναι ακόμα φανερά. Αυτό που καλύπτω με το μαύρο ζαράκι δεν χρειάζεται να το ξανά αντιμετωπίσω. Ρίχνω την επόμενη ζαριά μου και προσπαθώ λοιπόν να χρησιμοποιήσω τώρα τα ζαράκια. Αυτή είναι ok, ανοίγει η επόμενη κάρτα, πάω εδώ, επεξεργάζομαι το ability ή θα φάω ένα πόντο ζημιάς αν δεν θέλω να ενεργοποιήσω το ability αυτής της κάρτας. Προσπαθώ να χρησιμοποιήσω abilities που αλλάζουν τη ζαριά έτσι ώστε να μπορέσω να γυρίσω το ζαράκι και να το χρησιμοποιήσω. Και αυτό θα γίνει μέχρι που να επεξεργαστούν όλες οι κάρτες και φτάσω στο τέλος. Αν έχω φτάσει στο τέλος και έχω φέρει και την τελευταία ζαριά επιτυχώς και είμαι ακόμα ζωντανός, τότε κέρδισα τον μεγάλο κακό. Είμαι με τους νικητές. Αυτή η φάση δεν έχει γύρους, όλοι οι παίκτες παίζουν ταυτόχρονα. Παίζουν ταυτόχρονα, ο καθένας έχει τις δικές του κάρτες να αντιμετωπίσει και όταν φτάσει στο τέλος, όσοι φτάσαν στο τέλος ζωντανοί, κοιτάνε και μετράνε με πόσους πόντους ζωής έχουν τελειώσει το παιχνίδι. Οι ζωντανοί πάντα. Όποιος τους έχει φτάσει στο τέλος του παιχνιδιού με τους περισσότερους πόντους ζωής, αυτός είναι ο πιο θρυλικός ήρωας αυτής της χώρας και μπορεί να κάνει κάτι τέτοια για να δείξει στον άλλον ότι εγώ είμαι ο μεγάλος ήρωας αυτής της χώρας. Αυτό είναι λοιπόν το ζητούμενο του παιχνιδιού, να φτάσουμε στο τέλος, να νικήσουμε τις κάρτες που θα μας βγουν και να έχουμε περισσότερη ζωή από ό,τι οι υπόλοιποι παίκτες. Το παιχνίδι Sanctum, φίλοι μου, έχει βγάλει ένα καινούριο όρο στην παρέα μου, στο playgroup. Το ονομάσαμε Popcorn Game. Θυμάστε τον όρο Popcorn Movies που θα πάει να δεις ένα έργο για να φας απλά popcorn και να περάσεις την ώρα σου, γιατί κατά τα άλλα δεν σε ενδιαφέρει και ιδιαίτερα ή δεν έχει να σου δείξει και κάτι περισσότερο το έργο. Αυτό το πράγμα έχει και το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Είναι ένα πολύ ωραίο κακό παιχνίδι. Σα σκούφανα, έτσι. Όντως κάτι τέτοιο ακούγαμε εκείνη τη στιγμή πάνω στο τραπέζι. Όλοι τους θέλαν να το ξαναπαίξουν. Όλοι θέλαν να ξαναμπούν στη διαδικασία της περιπέτειας και να πάνε να σκοτώσουν με καλύτερα όπλα το μεγάλο κακό. Αλλά κανένας τους δεν το αποθέωσε. Είναι λοιπόν ο όρος που γεννήθηκε στο Fantasy Gate, Popcorn Game. Είναι όμορφο να περάσεις την ώρα σου, να κάνεις το χαβαλέ με τους παίκτες, δεν θα κάψεις καθόλου εγκεφαλικά κύτταρα, αλλά η παραγωγή είναι CGA, είναι κορυφαία. Χοντρά χαρτόνια, ωραίο insert όπως βλέπουμε και εδώ, που θα βγουν πάνω στις θέσεις τους οι ήρωες, οι μινιατούρες, κλειστό με καπάκι για να μην πάθουν καμιά ζημιά και σπάσουν, θέσεις κάτω για τα tokens και τις καρτούλες. Από παραγωγή είναι άψογο, όπως το έχουμε συνηθίσει της εταιρείας. Από θεματολογία μην περιμένετε κάτι παραπάνω, όπως ήταν και στο Diablo, έτσι είναι και εδώ. Hack and slash. Σκοτώνουμε τέρατα, λουτάρουμε, προσπαθούμε να φάμε το μεγάλο κακό. Και θα διασκεδάσετε, είμαι σίγουρος, χωρίς μαθηματικά και εξισώσεις, γιατί δεν μιλάμε για κάποιο Eurogame που θέλει ιδιαίτερη στρατηγική. Εάν μείνατε μέχρι αυτό το σημείο, πάω να πει ότι σας φάνηκε ενδιαφέρον η παρουσίαση, άρα λοιπόν το like νομίζω θα μου το δώσετε. Κάντε και ένα subscribe αν δεν το έχετε κάνει μέχρι τώρα και ενεργοποιήστε το καμπανάκι για να βλέπετε αμέσως και να ειδοποιήσετε για τα καινούργια βίντεο τα οποία σηκώνουμε. Αν θέλετε να αγοράσετε ένα παιχνίδι και θέλετε να στηρίξετε την προσπάθειά μας στο κανάλι, περάστε από το online shop, κάντε την επόμενη αγορά ενός επιτραπέζου παιχνιδιού, εκεί θα βρείτε και το Sanctum. Σε πολύ καλές τιμές της αγοράς, όσο καλύτερες μπορούμε να έχουμε στην ελληνική αγορά. Από το Fantasy Gate, φίλοι μου, να έχετε φανταστικές μέρες και πολλά popcorn games. Γεια σας.